Συνεχίζουμε εδώ με την εκπομπή Παντός και να καλησπερίσουμε τον καλό φίλο, υποψήφιο βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής στις τελευταίες εκλογές, αλλά κυρίως και με αυτή την ιδιότητα τον φιλοξενούμε εδώ, τον γνωστό επιχειρηματία, τον κύριο Λουκά Ζαρογιάννη. Καλησπέρα κύριε Ζαρογιάννη. Καλησπέρα κύριε Πράσβο, καλησπέρα. Στο δρόμο σας βρίσκουμε και η αλήθεια είναι ότι είστε συνεχώς στους δρόμους και λόγω των επιχειρηματικών ασχολιών. Χθες λοιπόν δώσατε το παρόν σε μια μαζική, όπως την χαρακτηρίζετε, συγκέντρωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Λάριμνα. Στο προσκήνιο η ΛΑΡΚΟ, καταιγιστικές εξελίξεις, πού βρισκόμαστε και τι συζητήθηκε χθες και βεβαίως και να μου πείτε και ακριβώς πώς επηρεάζει αυτή η απόφαση τις δικές μας περιοχές εδώ, τη δική σας εκεί Σέρβια, γενικότερα την Καστοριά. Εργαζομένων, κύριε Πλάτσο, της ΛΑΡΚΟ, σε συνεργασία βέβαια με πάρα πολλά σωματεία εργαζομένων ανά την Ελλάδα και με σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, με αντιπροσώπους βέβαια, εκτός από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δεν θα μπορούσε και άλλωστε να είναι εκεί, έδωσαν βροντερό παρόν σε μια συγκέντρωση που είχε ως στόχο να καταδείξει το εξής, ότι το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως δρομολογήθηκε με την αφέμαξη της ΛΑΡΚΟ ενός χρυσορυχείου για την οικονομία της χώρας, και με τον τρόπο τον οποίο το προωθεί η κυβέρνηση και το προώθησε στις 12 Δευτέρου του 2020 με την τροπολογία της ντροπής που κατέθεσε, θέτοντας τη ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, παίζει το τελευταίο χαρτί της, ή να το πω καλύτερα, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτής της τραγωδίας. Και γίνομαι πολύ πιο συγκεκριμένος. Αφού ξεμπέρδεψαν με όλους εμάς τους επιχειρηματίες που συνεργαζόμασταν με τη ΛΑΡΚΟ, χάσαμε 100% των απαιτήσεών μας από την τροπολογία που προανέφερα. Άρα δίνουν τη ΛΑΡΚΟ ξεχρεωμένη και απαλλαγμένη από χρέη προς τρίτους. Φτάσανε στο δεύτερο επεισόδιο του έργου που λέγεται, της τραγωδίας που λέγεται ΛΑΡΚΟ. Ξεμπερδεύουν και με τους εργαζόμενους. Απολύουν το σύνολο των εργαζομένων χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς σχεδόν... Συγχωρείτε, δεν σας άκουσα κύριε Πλιάτσο. Είναι 1.200 εργαζόμενοι, άμεσα εργαζόμενοι στο σύνολο της ΛΑΡΚΟ. Βέβαια, μην ξεχνάμε και όλους τους δορυφορικούς εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις οι οποίες συνεργαζόταν και μερικές ακόμη συνεργάζονται με τη ΛΑΡΚΟ και τι αυτό μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε στις τοπικές κοινωνίες. Και κάτι σημαντικό για να ολοκληρώσω τα δύο που είπα πριν, το τρίτο έργο παίχτηκε προχθές πάλι με τροπολογία, διευθετώντας χρόνια προβλήματα που έχει η ΛΑΡΚΟ αδειοδοτήσεων. Μέχρι πρόσφατα, όσο είχε δημόσιο χαρακτήρα, περιβαλλοντικά προβλήματα εννοώ, έτσι, αδειοδοτήσεων, όσο η ΛΑΡΚΟ είχε δημόσιο χαρακτήρα, αυτά ήταν δεδαλώδη προς επίλυση ζητήματα από τα αρμόδια Υπουργεία. Προχθές, σε πρωτοσέλιδο του Έθνους, αν δεν απατώμε, έγινε γνωστό ότι περνάνε τροπολογία fast track αδειοδοτήσεων, ώστε να την πάρει η νέα διοίκηση, η νέα ηγεσία, ο νέος ιδιοκτήτης, πλήρως απαλλαγμένη και από χρέη και από περιβαλλοντικές αδειολογικές εκκρεμότητες και από εργαζομένους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και για την περιοχή μας έχει τεράστια σημασία, γιατί η ΛΑΡΚΟ έχει παρουσία στη Δυτική Μακεδονία, στα Σέρβια, με το Λιγνητορυχείο Σερβίων, με 18 άμεσα εργαζομένους, και είχε ένα τοπικό αποτύπωμα στο ΑΕΠ πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ακριβώς. Όπως και το ορυχείο της Καστοριάς, το μεταλλείο της Καστοριάς, όπου έχει πολλαπλάσιους εργαζόμενους, έχει γύρω στους 30 αν δεν απατώμε, άμεσα εργαζόμενους, πολύ περισσότερους εργολαβικούς και πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα στο τοπικό ΑΕΠ. Κύριε Ζαρογιάννη, σε μία... Πόσοι εργαζόμενοι έμεσα δορυφορικοί στην περιοχή μας, ευρύτερη περιοχή Σερβίων καταρχάς και Καστοριά, πλήττονται από αυτή την απόφαση? Και γιατί πλήγμα μιλάμε? Αθρηστικά μιλάμε με στοιχεία επίσημα και χωρίς να τα φουσκώνουμε, με πάνω από 400 εργαζομένους, 400 οικογένειες εξαρτώνταν το εισόδημά τους άμεσα ή έμεσα από τις δραστηριότητες που είχε η ΛΑΡΚΟ στη Δυτική Μακεδονία. Στα Σέρβια πόσες, αντιλαμβάνεστε, στην ευρύτερη περιοχή των Σερβίων, εκ των οποίων... Αντιλαμβάνεστε λοιπόν... Ξαναπείτε λίγο γιατί χάθηκε ο ήχος, 150? Πάνω από 180 έμεσα. 180. Μαζί με τους εργολαβικούς. Μάλιστα. Τι ζητάτε τώρα και
πόσο, τι δυνατότητες υπάρχουν να ανατραπεί κάποιο μέρος αυτής της απόφασης της κυβέρνησης. Θα σας πω. Το που θα πω, αλλά πιστεύω βαθύτατα ότι όταν το κίνημα, το εργατικό είτε το συνδικαλιστικό είναι ενωμένο και ξέρει ακριβώς τι ζητάει, μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή, πίσω από αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι, είμαστε αρρωγοί και όλοι εμείς, οι μικροεπιχειρηματίες, οι εργολαβικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι πληττόμεθα άμεσα και έχουμε και εμείς εργαζόμενους. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε που ζητάμε είναι να υπάρξει μία δίκαιη μεταχείριση όλων ημών οι οποίοι έχουμε υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά από το ελληνικό κράτος με την απόφαση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι κληθήκαμε και πληρώσαμε φόρο προς ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος στα χρήματα που δεν έχουμε λάβει με εντολή της κυβέρνησης με την τροπολογία που πέρασε. Δηλαδή από τη μία πλευρά μας διαγράφουν την απέτηση ως απέτηση, μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν θα πληρωθείτε τα οφειλόμενα και από την άλλη καλούμαστε να πληρώσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος. Αυτό σε μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα δεν γίνεται πουθενά. Και ο τρόπος με τον οποίο διώχνονται οι εργαζόμενοι και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν σε όλους εμάς τους επιχειρηματίες που στηρίξαμε διαχρονικά τη ΛΑΡΚΟ και η ΛΑΡΚΟ εμάς, γιατί ήταν μια αμφίδρομη σχέση. Και οι μέρημνα που θα δείξουν για αυτούς τους εργαζόμενους την επόμενη μέρα. Υπάρχει ένας οικισμός στο μεταλλείο της Λάρινας, όπου πέραν από το ότι χάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, χάνουν και τα σπίτια στα οποία μεγάλωσαν τις οικογένειές τους. Ζητάτε ουσιαστικά να συνεχίσει η ΛΑΡΚΟ, όπως λέτε και στην ανάρτησή σας, την αδιάλειπτη λειτουργία της, δεδομένης και της ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας για τον Ικέλιο. Είναι όντως ευνοϊκή η διεθνή συγκυρία. Υπάρχει προοπτική δηλαδή. Για τη λειτουργία, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει περίπτωση να γίνει η διεθνή συγκυρία. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, που δεν είναι προσωπική, μπορεί μια πολύ μικρή αναζήτηση ο καθένας να το δει. Η διεθνή συγκυρία είναι ιδανική για εταιρείες όπως η ΛΑΡΚΟ. Πρόσφατα να αναφέρω δύο στοιχεία για να βάλουμε και τα ποσοτικά δεδομένα στη συζήτησή μας. Η ΤΕΤΑ βγήκε στο χρηματιστήριο και ζήτησε το χρηματιστήριο, το οποίο διαπραγματεύεται ποσοτές νικελίου, έτσι, μεγάλη, ζήτησε 750.000 τόνους. Μ' ακούτε, γιατί σας έχω χάσει. Τώρα σας ακούμε, ναι, είχαμε ένα μικρό θέμα. Ζήτησε 250.000 τόνους νικελίου για τα επόμενα χρόνια για να στηριχθεί η παραγωγή στην ηλεκτρική αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Elon Musk δήλωσε σε δήλωσή του ότι ένα Tesla Model 3 περιλαμβάνει 40 κιλά νικελίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με όλη αυτή την ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία οδηγείται στην ηλεκτροκίνηση, η ζήτηση για τον νικέλιο σύμφωνα με τεχνικές εκτιμήσεις αναμένεται να εκτοξευτεί τα επόμενα χρόνια. Σε μια τέτοια συγκυρία λοιπόν δεν μπορούμε επιχειρήσει όπως η ΛΑΡΚΟ με αμυγός εξαγωγικό χαρακτήρα και με τεράστια συνεισφορά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που είναι βαθύτατα ελληματικό στη χώρα μας να μην στηρίζονται. Η προοπτική τώρα με βάση το σχέδιο της κυβέρνησης ποια είναι, να εξαγοραστεί όπως όπως έχει γίνει με τα στοιχεία που μας δώσατε από κάποιον επιχειρηματικό όμιλο και αυτός ο όμιλος υπάρχει περίπτωση να απασχολήσει ένα μεγάλο μέρος των σημερινών εργαζομένων, λέω εγώ τώρα έτσι. Η προοπτική κυβέρνηση είναι να πουληθεί προφανώς σε κάποιον δεχόμενο επενδυτή. Έχει γίνει ήδη η διαδικασία, η οποία έχει πάει με ρυθμούς χελώνας, διανύουμε το δεύτερο χρόνο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι το εξής. Η ΛΑΡΚΟ, η παραγωγή της, έχει αποσαρθρωθεί. Να ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι το προηγούμενο έτος οι παραγωγήτες ήταν γύρω στους 1.600 τόνους τη στιγμή που θα έπρεπε να παράγει 16 και 17.000 σε νορμάλ συνθήκες λειτουργίας. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο και για το κράτος, γιατί το κράτος στηρίζει με χρήματα τη ΛΑΡΚΟ αυτή τη στιγμή, την ειδική διαχείριση εννοώ, και αφαιρεί τεράστιους πόρους από την ίδια την εταιρεία που θα μπορούσε, εάν δούλευε στο optimum της παραγωγής της, να αποπληρώσει όχι μόνο όλους εμάς που χρωστά, αλλά να έχει και μια καλύτερη πορεία στο μέλλον. Θα ήταν αμυγός κερδοφόρη η επιχείρηση από το 2020 που συντελείται αυτή η αλλαγή στη ζήτηση του νικελίου. Είναι εγκληματικό λοιπόν η ΛΑΡΚΟ να μην... Υπάρχει περίπτωση όποιος όμιλος να απασχολήσει ένα μεγάλο τμήμα
τον άμεσα σήμερα εργαζόμενο, αλλά και κάποιους εξημών εδώ στα Σέρια, στην Καστοριά. Θεωρητικό τώρα θα μου πείτε το ερώτημα. Κοιτάξτε, όσον αφορά την περιοχή μας, θεωρητικά ναι, θα χρειαστεί ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο, το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο από αυτό το οποίο ήδη απασχολείται και δουλεύει έτσι, στη Λάρκο. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι με τι συνθήκες, αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι εργαζόμενοι, με τι συνθήκες θα απασχοληθούν και με ποια από τα δικαιώματα που είχαν θα κληθούν πλέον να τα απεμπολίσουν. Αυτό βέβαια γιατί μιλάμε πλέον για μια ιδιωτική εταιρεία, ξεκάθαρα. Όσον αφορά την περιοχή μας, δεν γνωρίζω ποιος είναι πραγματικά ο σχεδιασμός και θα πρέπει να απαντηθεί αυτό από την κυβέρνηση για το λιγνητορυχείο Σερβίο συγκεκριμένα, το οποίο δεν περιλαμβάνεται σε κανέναν διαγωνισμό, σε κανέναν απολύτως διαγωνισμό, και έχει αφαιθεί κυριολεκτικά στην τύχη του, που έχει, πέρα από το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα, το οποίο έχει φανεί στα 2 χρόνια, στον 1,5 χρόνο που έχει σχεδόν ανασταλεί η λειτουργία του, αλλά έχει και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρέπει να μας πούνε λοιπόν τι θα γίνει με το λιγνητορυχείο Σερβίων και πώς θα αποκατασταθεί η περιβαλλοντική ζημιά που έχει αφήσει η Λάρκο λόγω της εξόρυξής της. Τεχνικά όμως, για να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό, αλλά και όλοι όσοι ενδιαφέρονται, για να αποκατασταθεί ένα ορυχείο πρέπει να βρίσκεται εν λειτουργία. Μόνο έτσι γίνεται η αποκατάσταση σε ορυχεία, δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι καθαρά τεχνικό το ζήτημα. Άρα λοιπόν οφείλουν απαντήσεις και για το τι σκοπό έχουν για το μεταλλείο της Καστοριάς που έχει δικό του κοίτασμα και μάλιστα αρκετά καλό και κυρίως για το λιγνητορυχείο Σερβίων που δεν αναγράφεται πουθενά και δεν περιλαμβάνεται σε κανένα διαγωνισμό. Διαβάζω εδώ ότι θα οργανωθεί ένα μεγάλο συλλαλητήριο, λέτε, τέλη Φλεβάρη στην Αθήνα. Έχει κλείσει αυτό. Με πρωτοβουλία των εργαζομένων βεβαίως και των σωματείων τους οργανώνεται ένα μεγάλο συλλαλητήριο ΜΕΔΑ στην Αθήνα. Δεν γνωρίζω ακόμη λεπτομέρειες γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί. Ξέρω ότι θα βρίσκεται κάπου στις 26 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά, και αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές. Φυσικά και οι Δυτικομακεδόνες, έτσι, οι Καστοριανοί, Σερβιώτες και. Βέβαια. Κύριε Ζαρογιάννη, το κίνημα αλλαγής θα έχει θέση για το θέμα της Λάρκο. Είστε στελεχός του, θα είστε και πάλι μάλλον υποψήφιος βουλευτής. Είστε από τα πιο γνωστά στελέχη. Έχει θέση το κοινά για το θέμα της Λάρκο. Κύριε Πλιάζου, την προηγούμενη εβδομάδα είχε συνάντηση ο αρχηγός Νίκος Ανδρουλάκης με εκπροσώπους των εργαζομένων των σωματείων της Λάρκο. Ενημερώθηκε εκτενώς για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και για την κατάσταση στην οποία έχει περιέθει η Λάρκο. Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε υπέρ της εξυγίανσης της εταιρείας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν αναπόφευκτο και είναι θεμητό. Αλλά είμαστε υπέρ και της διασφάλισης των συμφερόντων των εργαζομένων, των επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα όπως σας είπα, αλλά κυρίως και της χώρας. Γιατί για μένα προσωπικά και εκφράζω μια προσωπική θέση, η Λάρκο είναι ζήτημα εθνικό. Είναι μια επιχείρηση αμυγός εξαγωγική, συμβάλλει τρομερά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και αν δείτε λόγω της ιδιότητας που έχω ως οικονομολόγος, το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών του περασμένου έτους έκλεισε με τρομακτικό έλλειμμα, θα το δείτε, και αυτό κυρίως οφείλεται στις εισαγωγές, στις αθρώες εισαγωγές φυσικού αερίου. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πολυδιάστατο και απαιτεί σοβαρότητα και εντιμότητα από όλους όσους ασχολούνται. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες για το χάος που δημιούργησε με τη Λάρκο. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Να αναλάβει λοιπόν τις ευθύνες που δημιούργησε για την κατάσταση που δημιούργησε για τη Λάρκο και να αντιμετωπίσει τους εργαζόμενους αλλά και τους συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως ακριβώς θα αντιμετωπίζονταν σε μια σύγχρονη δημοκρατική ευνομούμενη πολιτεία. Αυτός ο τρόπος που επέλεξε η κυβέρνηση να χειριστεί το θέμα για μένα είναι σχεδόν γκανγκστερικός και έχω απόλυτη επίγνωση των όσων λέω. Κύριε Ζαρογιάννη, έχετε συνεργασία και βοηθούν στα αιτήματά σας, στην πρόθεση των αιτημάτων σας, ο Δήμος Σερβίων, ο Δήμος Καστοριάς και η Περιφέρεια. Ο Δήμος Σερβίων, από όσο γνωρίζω έτσι, ο Δήμος Σερβίων ήταν από την αρχή αρρωγός στην προσπάθεια. Συμμετέχει στην Επιτροπή σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο με εκπροσώπους των παρατάξεων είτε της αντιπολίτευσης, της συμπολίτευσης κλπ. Και οι τοπικοί φορείς, εννοώ τα επιμελητήρια, οι εμπορικοί σύλλογοι και στην Κοζάνη και στα Σέρβια και στις Καστοριάς συμβάλλουν στον αγώνα αυτό. Η περιφέρεια έχει δεχθεί αρκετές οχλήσεις μας, δήλωσε αρρωγός, μένει βέβαια να αποδειχθεί έμπρακτα όλη αυτή η στήριξη
και στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Μέχρι στιγμής πάντως, όσον αφορά το Δήμο, στον οποίο έχω άμεση επαφή με το Δήμο Σερβίων, ό,τι χρειαστήκαμε ήταν εκεί σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό. Κύριε Ζαρογιάννη, καλό κουράγιο στους αγώνες σας. Είναι ένα δύσκολο θέμα και βλέπω ότι αναμένονται και δυναμικές κινητοποιήσεις έτσι, σε όλη τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και για άλλα ζητήματα σύντομα. Πολιτικής φύσης. Στη διάθεση. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.